Έρχεται στο Breakfast Star η Ελένη Χατζίδη για να μας παρουσιάσει και τον Ελληνικό τραγούδι, να έχουμε πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πριν από τις εκπομπές ένα τρίμουνο το έχω. Εγώ το άγχος δεν θα φύγει ποτέ, όντως. Εσύ αποκλείνει να τρέμεις ολόκληρο. Έλα μωρά που τρέμεις, εσύ που έχεις κάνει τόσα πράγματα που τα διάβαζα, γιατί πολλά δεν ήξερα. Εντάξει τώρα. Αχ, δεν ξέρω. Ελένη Χατζίδου στο Breakfast at Star, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι όμορφη που είσαι. Ευχαριστώ. Υπέροχη. Υπέροχη, γιατί έχουμε πάθει ένα σοκ, να πω την αλήθεια. Oh, yes. Γιατί που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, πώς ήμουν πριν δηλαδή. Είσαι αγέραστη και ακόμα πιο όμορφη από τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε. Έχουμε χρόνια να τα πούμε, αλλά έχουμε μάθει νέα σου από τον σύζυγο, τον οποίο τον είχαμε πρώτες έτσι εκπομπές. Είναι καλά λόγια. Ναι, πάρα πολύ. Καλά, είναι πάρα πολύ ερωτευμένος, εγώ θα σου το πω. Να σου πω κάτι. Διάβασα για σένα, έχεις πάει σε πάρα πολλά talent shows. Έχεις δοκιμάσει. Εντάξει, τώρα συγγνώμη, αλλά pop stars, έχεις. Ναι, η αλήθεια είναι μια κουμπί δεν φτάνει. Αλλά όχι. Ήταν. Όχι. Pop stars, το πρώτο που είχε γίνει, το τηλεοπτικό έτσι, αυτό το στυλ που είχαν φέρει από το εξωτερικό. Fame Story. Fame Story το 2006. Dancing. Ναι, εντάξει, άλλο πράγμα αυτό. Survivor. Ναι. Το ξέχασες. Αυτό δεν είναι talent show, μωρέ. Talent show, reality, αυτό θέλω. Ναι, αλλά τα δύο είχαν να κάνουν με τη δουλειά μου. Δηλαδή, η σκέψη μου στα πρώτα δύο ήταν ότι θέλω να προσπαθήσω να μπω στο χώρο, να κάνω κάτι πάνω στη δουλειά μου. Τα άλλα ήταν το dancing, χαχα μπουχουχού, να κάνω κάτι διαφορετικό. Το άλλο δεν ξέρω. Το άλλο απλά δεν ξέρω. Για το Survivor μιλάμε τώρα. Ξέρω. Λοιπόν, να σου πω όμως, για να μιλήσουμε για τη δουλειά σου. Έχεις πάει σε όλα αυτά, λοιπόν, talent shows, παύλα reality, παύλα. Εμείς, οι περισσότεροι στην Ελλάδα, σε γνωρίσαμε από το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη. Δόξα τω Θεώ. Από το χειρότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας τραγουδιστής αυτό θέλει περισσότερο, να κάνει δισογραφή και να το γνωρίσουν μέσα από ένα τραγούδι και μέσα από τη δουλειά του. Ξέρεις, βοηθάνε πάρα πολύ, δεν θέλω να πω κάτι για τα talent show, αλλά. Εντάξει, θέλεις να σε μάθει άλλο να συνδέσει με ένα τραγούδι ή πολλά τραγούδια ακόμα καλύτερα. Όχι ούτε από μια σχέση, ούτε από κάτι που έχει γίνει μια ίντρια. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έδωσε ο Παντελής Παντελίδης σε άλλο και άλλη καλλιτέχνη. Βασικά, ο Παντελής τότε τραγουδούσαμε σε ένα κλαμπάκι στο Νέο Ηράκλειο. Δεν ήταν ούτε αυτός γνωστός, δεν ήξερε ο κόσμος. Είχε βέβαια το δικό του κόσμο, που και εγώ είχα πάθει σόκα και όταν τραγούδισα πρώτη φορά μαζί του. Και ξεκινήσαμε λοιπόν σε ένα κλαμπάκι 300 ατόμων, μπορεί και πιο μικρό. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι που έχει δώσει ο Παντελής στην Ελένη, το χειρότερα. Το οποίο έχει φυγηθεί πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, και το ζήτησα, δηλαδή ένιωσα τόσο άνετα μαζί του. Θα σας πω, εγώ γενικά φαίνομαι, φαντάζομαι, πολύ κοινωνική. Στρεφής. Μιλάω, ναι, αλλά ντρέπομαι πάρα πολύ στο να ζητάω πράγματα. Δηλαδή δεν είπαμε να χτυπήσω μια πόρτα και να πω μπορείτε να μου δώσετε, μπορείτε να μου κάνετε. Για πες μας την ιστορία με τον Παντελή. Με τον Παντελή ένιωσα τόσο άνετα, γιατί τον ένιωσα πολύ κοντά μου. Ότι είναι και αυτός ένα παιδί που προσπαθεί. Εκείνος βέβαια έγραφε τα τραγούδια του, έκανε κάτι διαφορετικό. Αλλά ένιωσα ότι είμαστε μαζί. Προσπαθούμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και δεν δίστασα να του ζητήσω ένα τραγούδι όταν είδα ότι γράφει καταπληκτικά. Και μου το έδωσε με μεγάλη χαρά και έγινε όλο αυτό, έγινε όλη αυτή η πορεία. Εγώ βέβαια τραγουδάω από το 2002 και αυτό ήρθε το 2013. Οπότε είχα τα χρονάκια μου. Οπότε νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή, στην πιο όρημη, που μπορούσα έτσι κι εγώ να βγω μπροστά και να σταθώ, να σας το πω έτσι. Την περίμενες αυτή την επιτυχία τότε, το περίμενες. Εγώ όταν μου έδωσε το κομμάτι ο Παντελής, λίγο μου φάνηκε και το κομμάτι σκληρό. Γιατί δεν είχα ακούσει και τίποτα παρόμοιο. Αλλά τελικά η επιτυχία του ήταν το ότι λέει λόγια αληθινά που δεν τολμάει κανένας να τα πει. Και τόλμησε να τα πει κάποιος επιτέλους. Και λένε μάλιστα συνήθως μεταξύ τους οι φίλοι. Ναι. Που δεν το λες, που λες εντάξει τώρα δεν είναι σωστό, εντάξει είναι καλά, δεν μπορώ να πω να πάθει τίποτα. Και όταν μου το έδωσε ο Παντελής, μου λέει να σου πω κάτι τώρα, να τα λέμε λίγο ανοιχτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έτσι σκέφτονται. Όλοι. Ναι, σχεδόν. Αφιέρωσαν αυτό το τραγούδι. Κόσμος και κοσμάκι. Εγώ δεν την περίμενα την επιτυχία. Εντάξει, εγώ πάω και λίγο. Έχω χαμηλά την μπάλα, να σας το πω έτσι. Αλλά όταν πήγα να το κάνω το πρώτο demo, που δεν είχα καν την εταιρεία μου τη Spice που έχω τώρα από τότε και μετά. Και πήγα να το κάνω σε ένα στούντιο. Το άκουσε ο άνθρωπος που ήταν να γράψουμε μαζί τέλος πάντων. Και μου λέει, να ξέρεις, Ελένη,
αυτή είναι η αρχή σου. Και του λέω, το πιστεύεις? Μου λέει, το κομμάτι είναι πολύ ξεχωριστό. Μου λέει, εγώ πιστεύω, μου λέει ότι θα γίνει κάτι. Και μετά το συνειδητοποίησα. Και έγινε και όλο αυτό με τον Παντελή. Ναι. Που κι αυτός βγήκε μπροστά. Οπότε έγινε ακόμη πιο δυνατό όλο αυτό. Μάλιστα. Ήταν μια στιγμή τη ζωή σου αυτή. Που σε μάθαμε να, πω, να το πω έτσι. Μια πολύ σημαντική στιγμή τη ζωή μου. Ναι, από εκεί και πέρα όμως τι έγινε, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κοίταξε, καταρχάς ήταν πολλά τραγούδια. Δεν θα σε περιμένω και που να δεις αργότερα. Δηλαδή ήρθαν πάρα πολλά κομμάτια. Τώρα το τελευταίο να σας πω έτσι, το τρέμω ολόκληρη που είπες και εσύ, η στίχη μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου. Θέλω να σας πω ότι έχω κάνει πράγματα, έχω κάνει συνεργασίες που τις έχω ευχαριστηθεί, που νομίζω αυτό είναι το πάνω στη δουλειά. Να κάνεις μια δουλειά και να τη χαίρεσαι μετά. Να μην λες πω τι πήγα και έκανα, να μην κάνεις κάτι και είναι αγκαρία και λες τώρα πώς πηγαίνω εκεί, πώς το κάνω αυτό. Προσπαθεί. Όχι. Όχι, γιατί δόξα τω Θεώ δεν έχω αναγκαστεί να πω ναι σε κάτι που δεν θέλω. Καταλαβαίνω αυτούς που το κάνουν, γιατί δεν ξέρεις τι ανάγκη έχει την κάθε στιγμή ο κάθε άνθρωπος. Εγώ όμως δεν έχω αναγκαστεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς θα προλαβαίνεις όλα μαζί? Καλά, τίποτα. Εδώ ρωτώ. Το λέγαμε τώρα. Το λέγαμε πριν. Δεν το προλαβαίνει όλο, όχι εμένα. Παιδιά, εντάξει, έχει πάθει ένα σοκ τώρα το κορίτσι μας εδώ. Τρία παιδιά. Ναι. Παιδιά. Ένα έχεις και δεν μπορείς να μου πεις τώρα. Μα ξέρεις τι, και όχι. Έχω και βοήθεια, δηλαδή η πεθερά μου, η οποία είναι νεότατη που δουλεύει κιόλα η γυναίκα, αλλά με βοηθάει. Έχω τρομερή βοήθεια στο σπίτι. Και πάλι δεν γίνεται. Με τρία παιδιά πώς. Και δεν είναι. Μπορείς να έχεις και τρία και τέσσερα, αλλά όχι να είσαι έτσι. Ναι, η περιποιημένη, η κούκλα, η λαμπερή. Νομίζω ότι αν φτιάξει τη ζωή σου σωστά, θέλει ένα χρόνο, ένα χρονικό διάστημα. Εκεί που είσαι ήμουνα. Δηλαδή δεν εκεί που είμαι θα έρθεις. Και εδώ που είμαι θα έρθεις. Τι θέλω να σου πω, εμένα μεγάλο σαν τα πρώτα, καταλαβες. Σε αυτή τη φάση που είσαι εσύ που το μωρό τώρα είναι 2,5 ετών η Μελίτα. Εντάξει, λογικό είναι. Είσαι και εσύ λίγο. Να δεις σε λίγο και όταν θα το θυμάσαι. Αλλιώς. Πάντως ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Τα 5 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Τα 5, Να σου πω κάτι, έτσι μου λέγανε και εμένα. Τα 5, τα 2 πρώτα μου λέγανε δύσκολα. Μετά τα 2 ήρθαν τα 5. Μετά τα 5 ήρθαν άλλα 7. Μετά είναι οι. Πηγαίνουν σχολείο, έχει άλλα μετά τα. Αυτή την εξωστρέφεια λοιπόν που περιγράφει και την κοινωνικότητα και όλο. Το παιδί, η κοπέλα που είσαι, την είδαμε περισσότερο όταν καταστάλαξες στο ερωτικό σου κομμάτι, βρήκες τον άντρα της ζωής σου, παντρεύτηκες. Έδωσε ο Θεός. Και τότε έβγαλες όλη αυτή την εξωστρέφεια. Το ζεις και το δίνεις χωρίς κανένα θέμα. Δεν έχεις κανένα θέμα να σε φωτογραφίζουν, να κυκλοφορείς, να πηγαίνεις. Είναι και ο Τεοκλής που το δίνει αυτό. Εγώ γενικά ήμουν έτσι και γενικά είμαι αυθόρμητος άνθρωπος και. Καλά, έχω ένα θέμα με το ψέμα. Και το. Δεν είναι από ψέματα. Έχω θέμα. Και να κρύβω πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουν πει τώρα αυτό καλά, τι ήθελες και το πες. Αυτό γιατί δεν το κράτησε τον εαυτό σου. Ήμουνα έτσι. Ο Ετεοκλής όμως νομίζω, καλά είμαι σίγουρη, ότι με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Με έχει κάνει να σκέφτομαι περισσότερο και τον άλλο. Προσπαθώ να μπω, δηλαδή. Που σου λέει, αυτό πρέπει να έχεις βάση. Δεν μπορεί ο άλλος να είσαι μαύρο και να σε κάνει άσπρο. Πρέπει να έχεις κάποιες βάσεις. Αλλά σίγουρα μου βγάζει τον καλύτερο με αυτό και αυτό είναι το σημαντικό στον άνθρωπο. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να πεις στον σύντροφό σου αυτό. Μα αυτό είναι. Το είδαμε και στο τραγούδι του γάμου που έγινε και όλο το βίντεο κλιπ. Παιδιά, αυτό. Παίζει. Κάναμε τον ντουέτο με αφορμή το Just a Two of Us γιατί είχαμε πάει στο παιχνίδι μαζί. Και λέω, να σου πω, ένα τραγούδι για το γάμο θέλουμε για να κάνουμε την είσοδό μας. Ψάχναμε. Μου λέει, τραγουδίστρια είσαι, πες το εσύ. Όχι, λέω, μαζί. Και μπήκαμε στούντιο, ο Κυριάκος ο Γαλινός, ο φίλος με έγραψε το στίχους και τη μουσική. Έγινε το τραγούδι του γάμου και λέω, καλύτερο βίντεο κλιπ από τις στιγμές του γάμου, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Και το Μελιτάκι μέσα. Εγώ μια φορά τον είδα, δηλαδή μια φορά τον έχω γνωρίσει τον Ετεοκλή, μια φορά τον έχω δει εδώ. Και νομίζω ότι βιωματικά και μόνο να το πάρεις από τον ίδιο, μόνο καλύτερο άνθρωπο μπορεί να σε κάνει ο Ετεοκλής. Εκπέμπει μια ηρεμία, ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος περάσει κάτι τόσο. Τόσο βαρύ, τόσο σημαντικό, το που είναι σταθμό στη ζωή του, σαν το ατύχημα που έχει ο Ετεοκλής. Τώρα νομίζω ότι θα πας ή στο ένα άκρο ή στο άλλο. Ή τα παρατάς και λες τώρα τι μου τύχε και γιατί σε μένα και όλα αυτά. Ή πας στο άλλο άκρο που είναι ο Ετεοκλής και λες έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό το περνάει σου λέει και στον άλλο. Δηλαδή, και όταν βλέπω κάποιον, πόσο μάλλον αυτό που έχω δίπλα μου, να είναι τόσο δυνατός μετά από όλο αυτό, να παραπονεθώ εγώ γιατί. Εντάξει. Όλα έχουν σημασία και σε τίποτα δεν πρέπει να το βλέπεις
υποτιμητικά. Δηλαδή, ακόμα και το παιδί σου να θέλει να σου πει αύριο μεθαύριο, χώρισα από την κοπέλα μου, χώρισα από το, από το αγόρι μου. Θα πει εντάξει, μόνο θα βρει. Θα δώσει σημασία στο παιδί. Ότι συμβαίνουν αυτά, τον εαυτό σου πρόσεχε. Σε κανένα δεν πρέπει να πει εντάξει, τι μου λες τώρα. Αλλά τα πραγματικά προβλήματα ζωής και τα. Είναι αυτά. Δηλαδή, όλα τα άλλα τώρα περνάνε και φεύγουν. Όπως προχθές το ατύχημα που είχες. Τι ήταν αυτό, τι ακριβώς έγινε, είδαμε το αμάξι σου παρκαρισμένο στο πεζοδρόμιο, χωρίς μούρι. Ναι, το αμάξι τι είναι. Βγήκε από στόπ ένα παλικάρι, μάλιστα, με φόρα, δεν είναι ότι σταμάτησε στο στόπ, κοίταξε και ερχόμουν, έχω και. Δηλαδή δεν σταμάτησε καθόλου την πορεία του. Εγώ μιλούσα με τον Ετεοκλή ανοιχτή ακρόαση, γιατί το είπα και αυτό, μιλούσε στο τηλέφωνο. Μου λέει, μιλούσε στο τηλέφωνο, λέει παιδιά. Το αυτοκίνητο έχει ανοιχτή ακρόαση, η Μάρτον. Και ακούει το κλείσει ένα. Φαντάζομαι τώρα να μιλάς στο τηλέφωνο με τον άνθρωπό σου και να ακούει να ουρλιάζεις. Μετράκαρε, μετράκαρε. Και ήρθε με φόρα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Απλά είδα μπροστά μου άλλα αυτοκίνητα και λέω, κάτι έχω πάρει σβάρνα. Νόμιζα ότι θα καταλήξω ανάποδα. Νόμιζα ότι θα γυρίσω το αυτοκίνητο. Σε πέταξε ουσιαστικά. Με πέταξε και με σταματήσανε τα δύο σταθμευμένα που τα πήρα μαζί μου και στο τέλος ένα βανάκι που ήταν πιο στιβαρό αυτοκίνητο, γιατί αλλιώς είχε κολόνα μπροστά μου. Oh. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι κάτι πολύ λίγα δευτερόλεπτα, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Επίσης είναι μια γειτονιά, έχει σούπερ μάρκετ απέναντι. Ήταν η γυναίκα του Σόμερ, η Βαλεντίνη, με το μωρό αγκαλιά. Και έρχεται και μου λέει: Ελένη, άκουσα τον μπαμ, τι έγινε. Θα μπορούσε η κοπέλα εκεί μένει να περνάει με το μωρό της, με το παιδί της απέναντι. Θέλω να σου πω ότι δεν είχε πεζούς. Ναι. Ο άνθρωπος στάθηκα σε μια αυλή απ' έξω στην πόρτα. Θα μπορούσε να είχε βγει ο άνθρωπος από την αυλή του. Χίλια δύο, πραγματικά είχαμε όλοι άγιο, δεν χτύπησε κανένας. Το αυτοκίνητο εντάξει, δεν νομίζω πάει και για όλη εκεί. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσα να έχω το μωρό μέσα. Που εγώ και το μωρό συνέχεια με το μωρό. Είσαι καλά. Το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, άστο, το μυαλό δεν σταματάει. Αυτό μετασκέφτεσαι. Λες τι θα μπορούσε, αλλά λες, οκ, okay, καλύτερα να μην το σκέφτομαι. Και το άλλο είναι ότι μετά είχα γύρισμα. Στο οποίο πρέπει να τραγουδήσω. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα η δουλειά μας. Μπορεί να έχει συμβεί, να έχουν συμβεί τα πάντα που θες να κάτσεις σπίτι, να κλάψεις, να σου βγει η ένταση και όλα αυτά. Και εσύ να πας, να χαμογελάσεις, να διασκεδάσεις τον κόσμο. Δεν έχει δικαίωμα, παιδί μου. Ο άλλος έρχεται να περάσει καλά. Τελείως. Πάμε λίγο στο κομμάτι της τηλεόρασης που έχω καταλάβει και έχω διαβάσει ότι πάρα πολύ σας αρέσει και σε σένα και στον Ετεοκλή. Αλλά δεν βρίσκεται κάτι που να σας εξητάρει. Κοίταξε. Μετά από το εγχείρημα αυτό, το τηλεοπτικό, το καλοκαιρινό εκείνο. Όπου ήσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καλές κριτικές σε γενικές γραμμές για νέα άτομα. Και είναι δύσκολο, έτσι, είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε κι εσείς. Και δεν έχει καμία σχέση ούτε με το τραγούδι, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τίποτα. Ναι, ούτε να πας να δώσεις μια συνέντευξη μια φορά, να το έχεις κάθε πρωί. Γιατί ειδικά τρίωρες εκπομπές και δύοωρες και δεν ξέρω εγώ. Εγώ το συγκεκριμένο το χειρόμουν πάρα πολύ. Ήμουν και με τον άντρα μου, που είναι βασικό να είσαι με κάποιον που θεωρείς ότι είναι πολύ καλό τέρι και. Τώρα εσείς τώρα, αυτό είναι μεγάλη, φαντάζομαι να ήσουν με κάποιον που δεν τον έχεις ξαναδεί και τον γνωρίζει εδώ ή εσύ το αντίστοιχο. Αλλά εγώ είχα θέμα, πέρα από το ότι είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη και ότι ό,τι μου ερχόταν ήθελα να το πω και δεν μπορούσα να σταματήσω ρε παιδί μου, αλλά έπρεπε να σταματάς κάπου, γιατί και κάποιον έχεις ταυτίσει να σου λέει πρέπει να σταματήσουμε. Και μια καθοδήγηση, ναι. Μια καθοδήγηση στο, ξέρεις, αυτό δεν πρέπει να υποθεί, αυτό μην το κάνετε πολύ μεγάλο, αυτό. Τι γνώμη έχεις, που εγώ μπορώ να μην θέλω να την πω τη γνώμη μου, παιδί μου, σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ έχω τέτοια θέματα δηλαδή. Ναι. Γενικά όμως. Γενικά σου άρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γίνανε κάποιες προτάσεις μετά από αυτό, εντάξει, μας χαροποίησε το ότι ξέρεις τι, κάποιοι μας είδαν και θεωρήσαν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κάναμε 2-3 ραντεβού, εντάξει, δεν γίνονται όλα αυτά πια που περιμένεις ή ό,τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Απλά. Είναι πράγματα που ξέρεις που λες ότι μπορώ να τα κάνω ή θέλω και άλλα που δεν. Εγώ θα ήθελα κάτι με πλάκα, με φαν. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι κάτι μουσικό. Μαζί με τον Ετεοκλή το συζητάς αυτό. Είναι. Αυτό είδες και ο Ετεοκλής έκανε την εκπομπή με τη Μυρτώ. Με τη Μυρτώ, πολύ ωραία. Με το που είχε όλο το παιδικό κόνσεπτ για την οικογένεια, τέλος πάντων, όχι μόνο παιδικό. Γενικά γιατί η οικογένεια δεν είναι μόνο να έχεις παιδί. Και δεν είναι και καλά ότι θα είμαστε δίδυμο, ότι παντού πηγαίνουμε μαζί. Κάτι που να έχει να κάνει με το παιδί, ας πούμε, θα έκανε. Φυσικά, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι τόσα πολλά τα θέματα. Καλά. Μπορεί να έχει ένα παιδί, Παναγία μου. Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Μη μου πελαγώνεις. Θέλω να μας πεις τα επόμενα σχέδια. Τι έχεις στα σκαριά. Τώρα που έφυγε
Ελπίζω, Παναγία μου. Η πανδημία, εντάξει, είναι τώρα στα τελειώματα, δηλαδή τελειώσαμε. Ναι, πιστεύω και φαίνεται ότι θα ανοίξει η δουλειά, να σας το πω έτσι. Ότι θα ξαναξεκινήσουν τα live, γιατί και οι επιχειρηματίες την πατήσανε πάρα πολύ άσχημα. Είχαμε ειδικά τώρα, θυμάμαι εγώ την πρωτοχρονιά, να σας πω τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, που ήταν να δουλέψουμε κανονικά, είχαν ανακοινωθεί τα μέτρα. Και τελευταία στιγμή λένε. Τέλος. Δηλαδή, έπαθε κόσμος πολύ μεγάλη ζημιά. Οπότε τώρα περιμένουν να δουν όλοι τι γίνεται για να μπορέσουν να κλείσουν συναυλίες και live στα μαγαζιά τους και όλα αυτά. Έχω κάποια κλεισμένα και το περιμένω να δω τι θα γίνει. Μαγαζί, καλοκαίρι νομίζω όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω και τις διακοπές μου, τις οικογενειακές με το Μελιτάκι, ούτε χορταίνω το μωρό. Κάποια live έτσι στην Ελλάδα, εξωτερικό. Είχα πάει Νέα Υόρκη για μια εβδομάδα εκεί στις ομογενείς, έκανα ένα live σε ένα club. Πολύ ωραία πράγματα. Γενικά, έχουμε κάνει live με την Ελένη στο ραδιόφωνο. Είναι έξω καρδιά, είναι τόσο καλή και σε διασκεδάζει και σε κάνει να χορεύει. Στην έτσι, και, σε καλή δεν ήταν. Πού ήταν τώρα. Βέβαια, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ. Φιλιά στο κορίτσι σου και στον άντρα σου. Παιδιά. Να περνάτε ωραία και να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Εσείς επίσης. Σε καλό κουράγιο. Καλή δύναμη.